κρατούμενο ποσάρι, ο οποίος είναι στην 27η 28η ημέρα απεργίας πείνας, πλήρους απεργίας πείνας, όταν λέμε. Από ό,τι μου είπαν οι γιατροί και από ό,τι θα σας εκθέσουν, είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Η κατάσταση του αυτοκίνητου αφαίρεση του δικαιώματος που είχε να σπουδάζει και το οποίο είχε τακτοποιηθεί από πολύ καιρό πριν από τα τελευταία γεγονότα και χωρίς να υπάρχει νόμιμη εντολή ή νόμιμη κυβερνητική ή πολιτική απόφαση η οποία λειτουργεί κανονικώς, περιορίστηκαν τα δικαιώματά του αυτά και ο άνθρωπος προχώρησε σε απεργία πείνα. Νομίζω ότι μαζί με όλους τους συναδέλφους ζητούμε να λήξει αυτό το θέμα αμέσως και να επανέλθει ο κατηγορούμενος αυτό στην προηγούμενη κατάσταση που υπήρχε, που ήταν σύμφωνη με τον κώδικα, το σοφρονιστικό και τις αρχές για την ανθρώπινη εντός εισαγωγικών προσέγγιση των κρατουμένων. Είμαστε σε μια κατάσταση γενικής καταστολής βέβαια, αλλά μπορούν να ρυθμιστούν δύο-τρία πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα τα πούμε. Ο Ηρακλής Κοστάρης είναι ένας κρατούμενος, ένας πολιτικός κρατούμενος. Και γι' αυτό το λόγο, παρότι απεργός πείνας και μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη καμπή για την υγεία του, αντιμετωπίζεται κατά ένα τέτοιο τρόπο, κατά παράβαση δηλαδή οποιοδήποτε τη στοιχειώδους ανθρώπινου δικαιώματός του. Σας εξήγησε και ο συνάδελφος Φυτράκης τις συνθήκες κράτησής του, τις οποίες και τις καταγγέλνει. Αντιμετωπίζεται με όρους τρομοϊστερίας της αλίστου εποχής του 2002, με την αντιτρομοκρατική, με κουκούλες, με τζιπ, με πάνω πλούς αστυνομικούς μέσα στον ίδιο το θάλαμο νοσηλείας που δεν είναι καν θάλαμος, είναι ένα κελί 2x2. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό ανέχονται, και αυτό δεν τους περπεί ιδιαίτερη τιμή, ανέχονται να εξετάσουν έναν ασθενή, έναν κρατούμενο, παρουσία ενόπλων μέσα σε αυτό το κελί το 2x2. Από την πλευρά μας, εμείς καταγγέλουμε αυτές τις συνθήκες κράτησης και αυτό το οποίο ζητάμε είναι ο Ηρακλής Κοστάρης να μην αντιμετωπίζεται ως εχθρός του κράτους, διότι έτσι ακριβώς το κράτος τον αντιμετωπίζει μέχρι τώρα και τον έχει καταστήσει όμηρο στη βάση ακόμη και αυτών των καινούριων διατάξεων του νόμου για τα περίφημα λευκά κελιά, σύμφωνα με τα οποία ενώ θα δικαιούται να έχει αυτή την άδεια εν τούτης στη βάση ενός αφηρημένου κριτηρίου, του κριτηρίου της ιδιαίτερης επικινδυνότητας, δεν του χορηγείται η άδεια την οποία δικαιωματικά όλα αυτά τα χρόνια έχει κερδίσει. Η οικογένειά του, το κίνημα αλληλεγγύης και η συνήγοροι του σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε και πάνω απ' όλα ο ίδιος ο Ηρακλής Κοστάρης δεν θα επιτρέψει να γίνει ο ίδιος και να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος ως μέσον εκβιασμού των υπόλοιπων κρατουμένων, πολιτικών και ποινικών, δεν θα επιτρέψει και ο ίδιος αλλά και εμείς να χρησιμοποιηθεί ως μέσο παραδειγματισμού αλλά και εκφοβισμού όλης της κοινωνίας. Τις επόμενες τρεις μέρες, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα κρυφθεί η αίτησή του και από αυτήν κρίνεται και η ζωή του. Ελπίζουμε να κρυφτεί η νομιμότητα αλλά και η λογική για να μην κινδυνεύσει η ζωή του Ηρακλή Κοστάρη. Νομίζω ότι η γυναίκα του και η οικογένειά του μπορούν να πούν αυτά που ισχύουν για τη ζωή του και για το πώς αγωνιούν γι' αυτό. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία στην οικογένειά του. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, είναι πολύ δύσκολα. Βαρέθηκα τώρα 10 μήνες και εγώ και ο Ηρακλής να ζούμε στο παράλογο. Η πολιτεία αποφάσισε να δώσει το δικαίωμα να δώσει εξετάσεις. Η πολιτεία αποφάσισε το δικαίωμα να δίνει εκπαιδευτικές άδειες, κανονικές άδειες και να το μεταφέρει
σε μια ανοιχτή τύπου φυλακή. Η πολιτεία λοιπόν πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και να σου δώσει όλα όσα έχει διεκδικήσει. Δεν μπορεί να εξαρτάται από τη στάση και τη συμπεριφορά κάποιον άλλο κρατουμένο. Έχει τη δική του πορεία και νομίζω ότι πρέπει να δικαιωθεί επιτέλους και να δούμε τώρα πια αυτή η δημοκρατία αν εκδικείται ή όχι. Αυτή είναι άλλη πορεία. Προτού σα πω τι του περιγράφω, θα σα πω ότι είναι 48 χρονών και πεθαίνει 2 παιδιά. Έχει κάνει άλλες 2 φορές απεργία βήμας, πράγμα που αυξάνει την επικινδυνότητα για τις συνέπειες, εννοώ βλάβες σε πολλαπλά όργανα. Όταν τον είδα, είχε χάσει ήδη 15 κιλά που αντιστοιχεί στο 17,5% του σωματικού βάρους. Παρένθεση, αφισμένη επικινδυνότητα. Κυρίως για καρδιακά συμβάματα έχουμε όταν το σωματικό βάρος φτάνει πάνω, ξεπερνάει το 10%. Η απώλεια, όταν η απώλεια σωματικού βάρους ξεπερνάει το 10%. Μίλησα σήμερα με τους γιατρούς που δημοσιεύουν εδώ στο ρεπετρισμό, έχει ήδη εμφανίσει ηλεκτρολυτικές διαταραχές και προσπαθούν ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Προσπαθούν προφανώς να το κρατήσουν σε μια καλή κατάσταση. Έχω να καταγγείλω όμως ότι για μία ακόμη φορά συμβαίνει κάτι απαράδεκτο. Έχει φτάσει, μου είπαν οι γιατροί, η εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο, βάσει της οποίας, εάν πάθει κάτι, ο κρατούμενος είναι οι γιατροί που τον νοσηλεύουν. Αυτό είναι απαράδεκτο, η μετακίνηση ευθύνης από τις διοικητικές αρχές, από το κράτος, από αυτούς που έχουν αποφασίσει να μην το ικανοποιήσουν ένα δίκαιο αίτημα, η μετακίνηση ευθύνης στους γιατρούς και ουσιαστικά η προσπάθεια επιβολής στους γιατρούς του να κάνουν κάτι που θα παραβιάσει τα δικαιώματα του ασθενούς τους, την ελεύθερη βούληση δηλαδή να μην πάρει ορό ή να μην τραφεί, αυτό το πράγμα συμβαίνει για πολλωστή φορά και είναι απαράδεκτο, ακραία απαράδεκτο. Σαν μέλος της Εκπαιδευτικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών, έχω να πω ότι θα είμαστε δίπλα στους συναδέλφους μας και τους καλούμε να σεβαστούν την ιατρική, ηθική και δεοντολογία σε αυτό το θέμα. Από την άλλη πλευρά, αυτή τη στιγμή στην χώρα μας υπάρχει μια δεύτερη απεργία πείνας κρατούμενου για το ίδιο θέμα. Είναι ο Νίκος Ρωμανός, ο οποίος είναι 21 ετών και για τον οποίο την κατάσταση έχουμε ανησυχητικά μηνύματα. Και υπάρχει μια απεργία πείνας 700 ατόμων στο στρατόπεδο της Αμυγδαλέζας. Θα πρέπει να λάβουν θέση όλοι οι κοινωνικοί φορείς, όλα τα πολιτικά κόμματα, ό,τι υπάρχει ζωντανό ακόμη στην ελληνική κοινωνία, προκειμένου να μην μεταμορφωθεί όλη η χώρα σε ένα απέραντο στρατόπεδο απεργών πείνας. Πριν να σας ενημερώσω, πριν λίγο μεταφέρθηκε στο Τζάνι νοσοκομείο και αυτός με εισαγγελική εντολή. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι όταν στοιχειώδη δικαιώματα παραβιάζονται, δικαιώματα που έχουν σχέση με τις αξίες μιας αποτυχημένης τέλος πάντων δημοκρατίας, τότε το δικαίωμα της αντίστασης πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Ξέρετε, το ακούσατε ότι έχει πάρει άδειες πολλές φορές και εκπαιδευτικές και τακτικές και ξαφνικά γυρνάμε στα παλιά κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου δείχνει και το δρόμο, την κατεύθυνση που έχει αποφασίσει η διευθυντική όχι μόνο για τους δύο κατεύθυνσης αλλά συνολικά υπάρχει μια αυταρχοποίηση περαιτέρω καταχωρήσει του συστήματος μέσα στη φυλακή. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ λέμε ότι θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο και τα δικαιώματα των συγκεκριμένων ανισορροπιών είναι ανεπαίρετα και δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Να πω μόνο ότι
ως αλληλέγγυοι συγγενείς και φίλοι των απεργών πείνας και του Μιχαηλίδη, ο οποίος συμπαρίσταται στον Νίκο τον Ρωμανό, έχουμε μαζέψει 210 υπογραφές εκπαιδευτικών από όλες τις βαθμίδες, συγκεκριμένα 51 δάσκαλοι, 80 καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 79 πανεπιστημιακοί, δηλώνουν ότι θεωρούν απαράδεκτο να φτάνουν δύο άνθρωποι να διεκδικούν ένα τόσο βασικό και αυτονόητο δικαίωμα όπως η πρόσβαση στην παιδεία, χρησιμοποιώντας ως έσχατο μέσα το σώμα τους και βάζοντας σε κείμενο τη ζωή και την υγεία τους. Και ζητούν να δοθεί στους δύο απεργούς πείνας άμεσα, πριν να είναι αργά, η εκπαιδευτική άδεια την οποία δικαιούνται και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων. Εκ μέρους του Δικτύου για τα πολιτικά κοινωνικά δικαιώματα εκφράζουμε την αλληλεγγύη με τους δύο απεργούς πείνας. Πρέπει να σταματήσει αυτή η εκδικητικότητα του κράτους, πρέπει να σταματήσει αυτή η δεύτερη τιμωρία που νικήσανε. Επιμένουμε ότι δεν υπάρχουν αναλώσιμοι άνθρωποι και περιττά δικαιώματα και γι' αυτό πρέπει όλοι να σταθούν δίπλα στους δύο που απλούν την εμπέδωση του κρατικού δεσποτισμού. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ανησυχούμε βαθύτερα για την υγεία του Ηρακλή Κοστάρη. Δεν βλέπουμε κανένα λόγο η πολιτεία να μην χορηγεί εκπαιδευτικές άδειες σε έναν άνθρωπο που επανειλημμένα έχει πάρει τέτοιου είδους άδειες και ουδέποτε τις έχει παραβιάσει. Συνεπώς, η μόνη ερμηνεία την οποία μπορούμε να δώσουμε για τη στάση αυτή της κυβέρνησης και τιμωρητικότητας απέναντι στον ίδιο, αλλά και συνολικά στη κοινωνία, ότι σε μια εποχή μνημονίων τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα δεν μπορούν να υφίστανται με τη μορφή τουλάχιστον που υπήρχαν μέχρι τώρα. Σε όλη χώρα την περίπτωση του μικρού του νεαρού Ρωμανού, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι είναι απεριόριστη η υποκρισία της κυβέρνησης, η οποία αφενός συγχαίρει το νεαρό κρατούμενο που κατάφερε να περάσει στο Πανεπιστήμιο και αφετέρου του στερεί κάθε δικαίωμα να υλοποιήσει ακριβώς αυτή με την επιτυχία. Εγώ θέλω να πω μια κουβέντα εκ μέρους του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος. Έχουμε απέναντί μας μια ανίκανη κυβέρνηση η οποία βλέπει ένα λαό να πεθαίνει μέσα σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης και ετοιμάζει ανθρωποθυσίες. Αυτή τη στιγμή δύο άνθρωποι, ο Ηρακλής Κοστάρης και ο Νίκος Ρωμανός, κάνουν απεργία πείνας για το αυτονόητο δικαίωμά τους να σπουδάσουν στην εκπαίδευση και ταυτόχρονα 700 άνθρωποι στην Αμυγδαλέζα απεργούν γιατί οι συνθήκες είναι συνθήκες στρατόπεδου συγκέντρωσης. Και από ό,τι πληροφορήθηκα ξεκίνησαν και οι Σύριοι στην πλατεία Συντάγματος ζητώντας να έχουν μια ανθρώπινη μεταχείριση. Απέναντι σε όλα αυτά δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι. Πρέπει να οργανώσουμε την αντίδρασή μας μαζικά όλοι. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει από τη μέση γιατί αλλιώς θα πεθάνουν άνθρωποι και θα πεθάνει ένας ολόκληρος λαός. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει και να εκφράσουμε και εσείς σαν λειτουργοί του τύπου έχετε ιδιαίτερη υποχρέωση να το περάσετε στον ελληνικό λαό το μήνυμα ότι το ζήτημα είναι ότι απειλείται πια η ζωή ανθρώπων. Και με αυτό δεν μπορεί κανείς να μείνει αδιάφορος, δεν μπορεί να πέσει. Πρέπει να αντισταθούμε όλοι μαζικά. Εκ μέρους της πρωτοβουλίας αυτής της αλληλεγγύης που διοργάνωσε τη σημερινή συνέντευξη τύπου, σας ευχαριστούμε καταρχήν για την παρουσία σας εδώ και εμείς θα αγωνιστούμε και θα παλέψουμε ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των απεργών πείνας και του Ηρακλή Κοστάρη και του Νίκου Ρωμανού και όσων άλλων απεργούν αυτή τη στιγμή,
και ταυτόχρονα θα αγωνιστούμε στο να καταργηθεί το νόμος φυλακές γάμα μέχρι τέλος. Σας ευχαριστώ.